Τον χειμώνα, τα πράγματα στην θάλασσα είναι πιο απλά από τις άλλες εποχές. Η ηρεμία που επικρατεί στην θάλασσα σου δίνει τη δυνατότητα να πιάσεις ψάρια που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσες να πιάσεις. Όλα αυτά δυσκολεύουν όμως, επειδή προστίθεται ένας σημαντικός παράγοντας. Το κρύο και οι αντίξοες συνθήκες αυξάνουν το συντελεστή δυσκολίας και στο τέλος κερδίζει αυτός που θα αντέξει τις συνθήκες περισσότερο. Οπουδήποτε συναντήσετε βραχώδη βυθό, κοντά σε αμμώδη παραλία, θα πρέπει να δοκιμάζετε καρτέρια. Αυτά τα μέρη αποτελούν συχνά πέρασμα για κέφαλους, λαβράκια και πολλά ακόμη ψάρια της ρηχής ακτογραμμής. Αν και το βάθος είναι μικρό, θα πρέπει να κρατάτε σωστούς χρόνους επιφανείας. Μείνετε τουλάχιστον το διπλάσιο ή ακόμα καλύτερα τον τριπλάσιο χρόνο στην επιφάνεια από την προηγούμενη σας βουτιά. Να ξεκουράζεστε μέχρι να νιώσετε ότι είστε έτοιμοι να ξαναβουτήξετε. Αν και το χειμώνα, τα κοντά όπλα συνήθως είναι προτιμότερα. Εγώ επιλέγω σε καθαρά νερά να χρησιμοποιώ το μεγάλο μου όπλο. Όπως φαίνεται και σε αυτή τη βουτιά, μου είναι χρήσιμο σε μακρινές και δύσκολες βολές. Κάποιες φορές παρατηρούμε στο βυθό πολλές πέρκες να κοιτάζουν στο ίδιο σημείο, σαν να κοιτάζουν έναν βράχο. Οι πέρκες, γνωστές και ως ρουφιάνοι των χταποδιών, όταν βρίσκουν ένα χταπόδι, το κοιτάζουν επίμονα και με αυτόν τον τρόπο μας δείχνουν που κρύβεται. Στο παρακάτω πλάνο θα δείτε πώς μπορείτε να βρίσκετε τα χταπόδια παρατηρώντας τις πέρκες. Βέβαια, δεν είναι όλα τα ψάρια εύκολα το χειμώνα. Για παράδειγμα, οι λούτσοι παραμένουν καχύποπτοι και ίσως χρειάζονται λίγο παραπάνω προσπάθεια για να πιαστούν. Η συμβουλή μου για αυτά τα ψάρια είναι, αν περάσουν από το καρτέρι σας, να κάνετε μικρές και απαλές κινήσεις για να μην τους τρομάξετε. Οι λούτσοι είναι ψάρια που μπορεί να φαίνεται ότι κινούνται αργά, όταν είναι ήρεμοι, αλλά με την παραμικρή απότομη κίνηση μπορεί να εξαφανιστούν. Στο επόμενο πλάνο επέλεξα να περιμένω το ψάρι να περάσει μπροστά από τη βέργα μου και βγήκα από το πόστο μου για να κάνω βολή μόνο όταν ήμουν αρκετά σίγουρος ότι το ψάρι δεν με έχει δει. Πήρα και το δωράκι μου στο τέλος. Μήπως να ασχοληθώ και με το spinning? Λίγο πιο κάτω βρήκα και ένα γάντι ναοπρέν από συνάδελφο ψαροτουφεκά. Παρακαλώ να σχολιάσει ο συνάδελφος που έχασε το γάντι ώστε να του το επιστρέψω. Καλές αναδύσεις σε όλους.